Türkiye özellikle son dönemlerde çok aktif bir dış politika izliyor. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreou'ya 3 sayfalık bir mektup gönderdi. Ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst düzeye geliştirilmesi için önerilerde bulundu. Bu öneriler arasında Kıbrıs konusu da var. Hükümet olarak Erdoğan'ın bu adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Ermeni açılımı var, Kürt açılımı var. Ναι, είναι φανερό ότι η Τουρκία αναπτύσσει μια δραστήρια εξωτερική πολιτική προς διάφορες κατευθύνσεις. Γιατί η Τουρκία θέλει να υλοποιήσει μερικούς στόχους και σε αυτό έχει την στήριξη και ισχυρών συμμάχων της. Ο ένας ο στόχος είναι να δείξει ότι η Τουρκία αλλάζει. Το έχει ανάγκη αυτό. Έχει και υποχρεώσεις που πρέπει να υλοποιήσει και από τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεχάγης, βλέπετε, και πρέπει να κάνει αλλαγές η Τουρκία. Και από την άλλη θέλει να παίζει ρόλο διαμεσολαβητή στα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου και αλλού. Άρα πρέπει να δίνει, να έχει ένα τεκμήριο, μια καλή έξωθεν μαρτυρία ότι να λαμβάνει πρωτοβουλίες. Θα πρέπει όμως να εξειδικεύσουμε στο Κυπριακό που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε δει παρόλες τις διακηρύξεις που κάνει η Τουρκία, που λέει ότι στηρίζει τις διαπραγματεύσεις, ότι στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και θέλει λύσεις στο Κυπριακό, δεν έχουμε δει έμπρακτες, δεν έχουμε δει στην πράξη ενέργειες και αποφάσεις από μέρους της Τουρκίας που να λένε ότι η Τουρκία θέλει πράγματι να λύσει το Κυπριακό και στην βάση βέβαια του πλαισίου που έχουμε αποφασίσει από το 1977, επαναβεβαιώσαμε το 1979, και επαναβεβαιώθηκε και κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του κυρίου Χριστόφια και του κυρίου Τσαλάτ. Μιλώ για τη διζωνική την κοινοτική ομοσπονδία. Και αυτό είναι και κάτι που επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τόσο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στο έγγραφο στρατηγικής σαφώς αναγράφεται ότι η Τουρκία λεκτικά στην ουσία λέει πως στηρίζει, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα στο επίπεδο της πράξης και καλεί κιόλα στην Τουρκία να αναλάβει, αυτό λέγεται στο έγγραφο στρατηγικής, έμπραχτα βήματα προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω είναι σαφής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει μπροστά της την αξιολόγηση του Δεκεμβρίου η Τουρκία. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσει πρώτα απ' όλα το δικό της τον εαυτό, έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες, να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της που υπάρχουν μέσα στο επιπρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Άγκυρας που δεν τις έχει υλοποιήσει εναντί της Κυπριακής Δημοκρατίας και που προσέξτε την είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα να συνδράμει στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό, αν το κάνει η Τουρκία, θα βοηθήσει πρώτα απ' όλα το δικό της τον εαυτό. Εμείς δεν θέλουμε την τιμωρία της Τουρκίας. Και είναι σαφής η θέση που έχουμε. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την Τουρκία. Αλλά πώς θα βοηθήσουμε την Τουρκία όταν η ίδια η Τουρκία δεν θέλει να βοηθήσει το δικό της τον εαυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο σκηνικό, αν μέχρι τον Δεκέμβρη η Τουρκία δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της, εμείς είμαστε υπόχρεοι να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα τα ζωτικά της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανάλογα να πράξουμε. Και το τι θα πράξουμε, αν και εφόσον η Τουρκία δεν υλοποιήσει υποχρεώσεις, θα το δούμε τον Δεκέμβρη όταν θα πάρθουν οι αποφάσεις. Υπάρχουν διάφορα σενάρια δηλαδή. Ασφαλώς, ανάλογα με τις εξελίξεις. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στα χέρια μας που μας δίνονται μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και από το γεγονός ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε, πέρα από υποχρεώσεις, έχουμε και δυνατότητες. Επαναλαμβάνω όμως, θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί. Εμείς θέλουμε λύση του Κυπριακού. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Ο στρατηγικός μας στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε την Τουρκία. Αλλά επαναλαμβάνω, για να ανοίξει ο δρόμος στη λύση, πρέπει να συνεργαστεί η Τουρκία και να αλλάξει την αρνητική της στάση. Ακριβώς με βάση όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει, υπάρχει μια εκτίμηση που κάνει λόγο ότι αναμένεται μέχρι το Δεκέμβριο, μέσα σε αυτόν τον μήνα, να υπάρξει μια θεαματική, αν θέλετε, κίνηση από την Τουρκία. Κάτι το οποίο, όσον αφορά την επικοινωνιακή της πολιτική, είναι αρκετά χρόνια, αρκετά προχωρημένη, θα έλεγα. Κάτι το οποίο έγινε και φέρουν και σαν παράδειγμα το 2003, που στην που κανένας δεν ανάμενε, έδωσαν εντολή, ανοίξαν τα φράγματα.
Κάτι αναμένεται να γίνει, έτσι λένε οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις, ότι δεν ξέρω εσείς αν γνωρίζετε κάτι, έχετε κάτι υπόψη σας ή μακάρι να γίνει. Κοιτάξτε, ειδικά τούτο το διάστημα που βρισκόμαστε εν όψη ενός σημαντικού χρονικού οροσήμου, όπως είναι η αξιολόγηση της Τουρκίας το Δεκέμβριο, ακούγονται και λέγονται πάρα πολλά. Και υπάρχει και μια δραστηριότητα που είναι εμφανής, δηλαδή οι διάφοροι πάνε και έρχονται και εμείς πηγαίνουμε και ερχόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο η Τουρκία που κάνει ενεργητική πολιτική, και εμείς κάνουμε ενεργητική πολιτική σε συνεργασία και στενή επαφή και συντονισμό με την Ελλάδα. Θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα και δίνουμε το δικό μας στίγμα. Άλλωστε, η θέση της αξιοποίησης της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας και της ενταξιακής της πορείας δεν είναι σημερινή. Δεν τη σκεφτήκαμε, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο όταν ήταν το Εθνικό Συμβούλιο. Εάν ανοίξετε το πρόγραμμα το εκλογικό του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα δείτε ότι το θέμα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Τουρκίας είναι βασικός πυλώνας στην πολιτική για επίλυση του Κυπριακού. Η Τουρκία πρέπει να έχει κάποια κίνητρα για να αλλάξει στάση, που είναι διαχρονικά αρνητική, και από την άλλη, ο διεθνής παράγοντας και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται ένα μοχλό άσκησης επιρροής και πίεσης πάνω στην Τουρκία για να αλλάξει αυτή η στάση. Αυτό είναι, εντοπίζεται στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και στις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες. Άρα λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα κάνει κάποια κίνηση η Τουρκία? Εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι ζήτημα θα κάνει κίνηση ή όχι η Τουρκία. Εμείς την κίνηση που αναμένουμε, πρώτα απ' όλα, είναι η υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχει η Τουρκία και όχι η αντικατάσταση αυτών των υποχρεώσεων που έχει με μια εντυπωσιακή άλλη κίνηση που μπορεί κιόλας να είναι στο επίπεδο το επικοινωνιακό. Nisan 2010'da Kıbrıs'ı Türkler liderlerini seçecekler. Bu seçimlerin sonucu görüşmeleri nasıl etkileyebilir sizce? Συνεχώς η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά αναδεικνύουν και αυτό το χρονικό ορόσημο. Ξέρετε, θα έχουμε ψηφοφορία τον Απρίλιο και μπορεί να προκύψει κάτι που να μην βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις. Είναι γνωστή η απάντησή μας. Ωραία λοιπόν, αφού ανησυχείτε για αυτό το γεγονός, ελάτε κοντά, δείξετε επικοδομητική στάση, βοηθήστε πραγματικά να μπορέσουμε να φτάσουμε σε λύση και αν όλοι μένουμε συνεπείς στην βάση που έχουμε συναποφασίσει, αν όλοι επιδιώξουμε την υλοποίηση των περικύπρου ψηφισμάτων των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, μπορούμε να βρούμε και λύση μέχρι τον Απρίλιο. Άρα το στοίχημα είναι πρώτα απ' όλα στην τουρκική πλευρά και όχι στην ελληνοκυπριακή πλευρά, που εργάζεται με πάρα πολύ συνέπεια και αποφασιστικότητα και με ευελιξία, θα έλεγα, και ρεαλισμό που στηρίζεται σε αρχές για να φτάσουμε σε λύση το συντομότερο. Ξέρετε, εάν η Τουρκία λέει ότι θέλει σύντομα λύση, θα πρέπει να πω ότι εμείς επιγόμαστε για λύση. Γνωρίζουμε τις συνέπειες και νιώθουμε στο πετσί μας τις συνέπειες από την κατοχή και την de facto διαίρεση. Γνωρίζουμε ότι η Κύπρος και ο λαός μας, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, δεν μπορούν να ζήσουν με την διχοτόμηση. Αυτή η προσωρινότητα που έχουμε από το 1974, αν και εφόσον δεν λύσουμε το Κυπριακό και παγιωθεί αυτή η κατάσταση, δεν θα μείνει έτσι. Θα έχουμε και πολύ χειρότερα. Θα ζούμε συνεχώς σε ανασφάλεια, με την παρουσία δεκάδων χιλιάδων κατοχικών στρατευμάτων, με την έλευση του επικισμού. Άρα θέλουμε, επιγόμαστε να λύσουμε το Κυπριακό, αλλά να το λύσουμε με τρόπο και περιεχόμενο που πραγματικά να επιλύει τα προβλήματα και να δίνει προοπτική. Όχι να δώσουμε μια όποια λύση που τελικά θα συντηρήσει και θα εκτραχύνει τα προβλήματα.